Καλάθι του νοικοκυριού, αλλά μικρό το καλάθι, όπως καταλαβαίνετε από τις απόψεις των καταναλωτών. Προσδοκίες αρκετές, αλλά χαμηλές υπό την έννοια ότι ο πληθωρισμός είναι εδώ, οι ανατιμήσεις καίνε, είμαστε στις ακρίβειες στον καιρό. Και πάμε να τα συζητήσουμε αυτά μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών, τον κύριο Μιχάλη Μοσιό, αλλά και τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Γιώργο Χουρλίτη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Κύριε Μούση, για να ξεκινήσω με εσάς, γιατί η πραγματικότητα είναι τι γίνεται τελικά με το ψωμί. Να δούμε αυτό. Γιατί ήταν ένα ζήτημα των τελευταίων ημερών, εάν τελικά θα μπει στο καλάθι, δεν θα μπει στο καλάθι, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και αν θα έχουμε και την τιμή που θέλουμε, που θέλετε κι εσείς. Λοιπόν, εάν κουβεντιάζουμε για το καλάθι των οικοκυριού στα σούπερ μάρκετ, έχει μπει στη λίστα των προϊόντων που υπάρχουν. Και μάλιστα αναφερόμαστε στο ψωμί το συσκευασμένο, τυποποιημένο και όχι στο φρέσκο ψωμί. Γιατί το φρέσκο ψωμί, σύμφωνα με την νομοθεσία, και αυτή είναι και η πραγματικότητα, είναι αυτό που παρασκευάζεται και διατίθεται στην κατανάλωση εντός 24 ώρων. Τα ψωμιά που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ είναι αυτά που διατίθενται στην κατανάλωση μετά το πέρας των 24 ώρων και ονομάζονται διατηρημένα ψωμιά. Είχαμε ζητήσει από τον Υπουργό Ανάπτυξης να μπει το κατεψυγμένο ψωμί. Mm-hmm. Λοιπόν, ενώ στην αρχή. Άρα αυτό ξεκαθαρίζει ότι έχει να κάνει με το καλάθι. Εδώ υπάρχουν κάποιες προσδοκίες. Οι προσδοκίες της τιμής ποιες είναι και πώς, τέλος πάντων, μπορούν να κλειδώσουν αυτές οι τιμές. Οι προσδοκίες της τιμής για τα σούπερ μάρκετ, θα σας πω ακόμη και για τα προϊόντα άρτου και για το ψωμί. Mm-hmm. Στους φούρνους. Η τελευταία αύξηση στο ψωμί και στα υπόλοιπα προϊόντα έγινε τον Μάρτιο μήνα, τον Μάρτιο του 2022, ύστερα από 13 χρόνια που ήταν σταθερές οι τιμές. Αυτό που διαπιστώνουμε όλοι οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, κάθε εβδομάδα, κάθε προϊόν έχει και άλλη τιμή αυξημένη. Λοιπόν, τώρα ένα προϊόν που την προηγούμενη εβδομάδα είχε 1 ευρώ, παράδειγμα, και αυτήν την εβδομάδα θα πάει στα 80 λεπτά, μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν θέλω να πω προκαταβολικά και να κρίνω το αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πράξη. Προφανώς θα το δούμε στην πράξη. Εδώ θα χρειαστώ τη βοήθεια του κυρίου Λεγουρίτη για να συζητήσουμε στην συνέχεια μαζί και το τι γίνεται και στον κλάδο σας. Γιατί θα μας πείτε το τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ έχουν κλείσει όχι απλά καταστήματα. Κινδυνεύει να κλείσει και ο μισός κλάδος σχεδόν των αρτοπιών από την όλη συνθήκη του ενεργειακού. Και όχι μόνο. Κύριε Λεγουρίτη, περιμένετε εσείς κάτι να συμβεί με το καλάθι του νοικοκυριού? Και το λέω αυτό, αν περιμένετε κάτι δραστικό να αποτυπωθεί, γιατί τα έχουμε συζητήσει πριν από λίγο καιρό και είδαμε πως τα μέτρα δεν απέδωσαν στην πράξη το αναμενόμενο αποτέλεσμα για να έχουν σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυτό που θα ήθελαν. Οι τιμές κρατούν τη δική τους πορεία. Κύριε Κανελόπουλε, εμείς ο ΣΥΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, είμαστε από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας αντίθετοι με το περιβόητο καλάθι του νοικοκυριού. Είμαστε αντίθετοι γιατί δεν θα προσφέρει τίποτα επιπλέον στον καταναλωτή, τίποτα δεν θα προσφέρει στην καθημερινότητα του πολίτη λόγω της ακρίβειας. Είχαμε δηλώσει ότι στο καλάθι του νοικοκυριού θα μπουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και σίγουρα το Υπουργείο θα ασχοληθεί με το καλάθι του νοικοκυριού και δεν θα ασχοληθεί με τις αυξήσεις των τιμών στα υπόλοιπα προϊόντα. Όμως, μιας και έχετε τον κύριο Μούσιο εκεί, θέλω να πω, κύριε Κανελόπουλε, η ακρίβεια στο ψωμί δεν ήρθε μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανία. 4 φορές το 2021 η αλευροβιομηχανία αύξησε το αλεύρι με αποτέλεσμα να δούμε αυξήσεις. Και μετά το ενεργειακό πρόβλημα του Σεπτεμβρίου του 2021 να αυξάνονται οι τιμές στο ψωμί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2021 πάνω από 35%. Δηλαδή, είχε ένα 60 το κιλό και πήγε 2,20. Από εκεί και πέρα. Και για το ψωμί, αναφερόμαστε στα βασικά προϊόντα και ήδη ανάγκες. Το αναφέρουμε ως τέτοιο. Ακριβώς. Δεν μιλάμε για κάποιο άλλο προϊόν. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι το καλάθι του νοικοκυριού τι κάνει, καθοδηγεί μία μεγάλη μερίδα στην πολιτών μας στα σούπερ μάρκετ και μάλιστα ακόμα δεν άλλαξαν το καθεστώς ότι μπορούν και τα μικρά σούπερ μάρκετ κάτω από 90 εκατομμύρια τζίρο το χρόνο να μπουν μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού. Πέραν από αυτό όμως βλέπετε ότι το Υπουργείο και ο ίδιος ο Υπουργός είναι ήξης αφήξης
Γιατί ενώ έλεγε ότι μέσα στη χαλάτη του νοικοκυριού θα μπει το κατεψυγμένο ή προψημένο ψωμί, τελικά μπαίνει το ψωμί συσκευασία. Που σημαίνει αυτό ότι πάλι η μικρομεσαία επιχείρηση, ο φούρνος της γειτονιάς, το κρεοπολείο, ο ψαράς, το μανάβικο, το μπακάλικο, το μικρό, η λαϊκή αγορά είναι έξω από το παιχνίδι. Επιτρέψτε μου, κύριε Λεγουρίδη, μια άλλο τελεία. Σας παρακαλώ, γιατί έχουμε τον κύριο Μούσιο και πρέπει να απαντήσει και σε αυτό και για το γεγονός εκτείναξης τιμής του ψωμιού. Γιατί νομίζω ότι δεν έχει αποτυπωθεί όπως θα πρέπει προς τους καταναλωτές και προς συμπολίτες μας. Αλλά και για το ζήτημα του τελικά, του τι τελικά συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοπία, με τα αρτοπία της γειτονιάς, που αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μούσιο, έχουμε δει κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο. Να κάνω πρώτα μία διόρθωση στον αγαπητό πρόεδρο ότι το ψωμί στο φούρνο της γειτονιάς τον τελευταίο χρόνο από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2021 έχει αυξηθεί κατά 15-16%, όχι 30%. Το ποσοστό 22,8% που βγάζει και η Eurostat αλλά και η Ελστάτ στο 18-19% είναι γιατί μέσα εκεί συμψηφίζεται και το ψωμί των σούπερ μάρκετ, το τυποποιημένο ψωμί, αυτό το μακράς διάρκειας, το διατηρημένο που πρέπει να λέγεται σύμφωνα με τον νόμο, και έχει, έτσι έχει φτάσει στους φούρνους. Η αύξηση τον τελευταίο χρόνο είναι στο 15-16%. Και αυτό οφείλεται ότι από το καλοκαίρι του 2021, πριν από τον πόλεμο, και μέχρι σήμερα έχει διπλασιαστεί το κόστος λειτουργίας των αρτοπίων. Να αναφέρω χαρακτηριστικά την ηλεκτρική ενέργεια, τα καύσιμα, κάθε μέρα ό,τι χρησιμοποιούμε και το αγοράζουμε σε διαφορετική υψηλότερη τιμή. Και συνέχεια. Οι πρώτες ύλες. Όταν συνεχίσαμε με τον κύριο Γεωργιάδη για να μην μπει το ψωμί, αυτό που τονίσαμε, είπαμε ότι το ψωμί στην κουλτούρα του Έλληνα και η συνήθεια του Έλληνα είναι συνεφασμένο με το φούρνο της γειτονιάς. Όταν κάποιος ακούει τη λέξη ψωμί, η παιδάκι 7-8 χρονών είναι, ή μεγάλος 80 χρονών, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι ο φούρνος και όχι το σούπερ μάρκετ. Όταν ακούει τη λέξη μακαρόνια, το έρχεται το σούπερ μάρκετ. Είπαμε ότι αυτή η κίνηση να μπει το ψωμί στο καλάθι του νοικοκυριού είναι σαν να θέλουμε να αλλάξουμε και την κουλτούρα ακόμη των καταναλωτών. Και πείτε μου λίγο για την ουσία τώρα των πραγμάτων. Τι γίνεται με τους φούρνους? Αντέχουν? Θα μπούμε σε άλλη διαδικασία ανατιμήσεων? Γιατί είναι και οι πρώτες ύλες που έχουν πάρει και αυτές ανωδική πορεία. Πώς θα καταφέρετε να τα απεξέλθετε? Είδαμε και τη συνέντευξή σας πρόσφατα. Κλείσαν καταστήματα, κλείσαν φούρνοι. 220 με 230 αρτοπία έχουν κλείσει μέχρι σήμερα. Στην τελευταία καταγραφή που είχαμε κάνει ήταν 204. Από την ενημέρωση της πληροφορίας που έχουμε ότι ξεπερνάνε σήμερα τα 230. Και αυτά είναι μικρά αρτοπία, οικογενειακές επιχειρήσεις. Οικογενειακές επιχειρήσεις που δουλεύανε 2 ή 3 μέλη της οικογένειας και είχαν 2 μεροκάματα, να το πω έτσι, την ημέρα, φτάσαν στο σημείο να μην έχουν ούτε ένα και να συσσωρεύουν ζημιές. Και προκειμένου να συσσωρεύσουν ζημιές, βάλαν λουκέτο στα καταστήματα. Δεκάδες, εκατοντάδες, θα έλεγα πάνω από 1500 αρτοπία είναι σε δύσκολη θέση και αυτό το διάστημα, που δεν ξέρουμε αν θα αντέξουν μέχρι τέλος του χρόνου. Όσο για τις αυξήσεις, γιατί είναι και επίκαιρο και το θέμα και της απόφασης του Πούτιν να μην επιτρέψει, να μην εγγυηθεί την ασφάλεια των πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ενώ χθες επικρατούσε μια μεγάλη ανησυχία και στο χώρο της αλευροβιομηχανίας αλλά και σε εμάς τους αρτοποιούς, είδαμε ότι η πρώτη αντίδραση των αγορών δεν ήταν χαλαρή. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση των τιμών των σιτηρών στην Αμερική, στο χρηματιστήριο του Σικάγου στο 6 με 7%, στην Ευρώπη στο 3%. Περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυξήσεις στα προϊόντα άρτου, γιατί οι αρτοποιοί δεν καθορίζουν την τιμή των προϊόντων με μια ανακοίνωση κάποιου ηγέτη ή με τις τιμές της χρηματιστηριακές όπως γίνεται με τα καύσιμα. Αν παραλάβουμε άλευρα με αυξημένες τιμές, εκεί θα μπει η σκέψη το τι θα κάνει ο καθένας. Αν θα έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει ή να το μετακυρίσει την κατανάλωση. Να πάω λίγο στον κύριο Λεχουρίτη, γιατί η πραγματικότητα είναι δύσκολη. Την περιγράφει και ο κύριος Μούσιος και έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε ότι πέρα από το ψωμί, αυτό που βλέπουμε από τους καταναλωτές είναι ότι αγοράζουν αποκλειστικά και μόνο τα απαραίτητα. Έχουν κόψει τις δαπάνες από παντού. Κοιτούν να πληρώσουν τον λογαριασμό. Μας το είπε και ο κύριος Μούσιος. Κοιτάμε να δούμε πώς θα καλυφθεί το ενεργειακό κόστος. Τι ακριβώς θα γίνει.
Πώς θα ανταπεξέλθουν οι καταναλωτές στο επόμενο διάστημα, κύριε Λεχουρίτη? Εμείς, κύριε Κανελόπουλε, δεν έχουμε αντιδικία με τον κύριο Μούσκη ούτε με τον Φούρνο. Εμείς έχουμε αντιδικία με την κυβέρνηση. Και βεβαίως ποτέ δεν αντιδράσαμε πως αυξήθηκε το ψωμί, η πετιότητα του Φούρνου. Εμείς αντιδράσαμε διότι μετακυλήθηκε το κόστος, το ενεργειακό, το ηλεκτρικό, το καύσιμο, το πέλετ και οι πρώτες ύλες στο ψωμί και στα το παρασκευάσματα. Με αποτέλεσμα ο ΣΥΝΚΑ να μην αντιδικούμε με τον Φούρναρη, να αντιδικούμε με την κυβέρνηση που δεν έλαβε μέτρα σοβαρά να ενισχύσει παραγωγικές τάξεις όπως είναι και ο Φούρναρης, για να μπορέσει ο Έλληνας να τρώει φτηνό ψωμί. Το φτηνό ψωμί δεν σημαίνει ότι θα φάμε ψωμί κατεψυγμένο που είναι για τα σκυλιά. Την κυριολεξία το λέω, γιατί η παροιμία λέει το φτηνό κρέας το τρώνε τα σκυλιά. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση, θεωρώντας ότι με το καλάθι του κυριού θα κοντρολάρει την ακρίβεια και θα πέσουν οι τιμές, κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Αντί να πάει στη ρίζα του προβλήματος, που δεν είναι το σούπερ μάρκετ ή δεν είναι ο παραγωγός στον πρωτογενή τομέα, και είναι ο ενδιάμεσος, ο μεσάζοντας, δυστυχώς ακόμα χειροκροτεί και επιβραβεύει τους μεσάζοντες που ακριβένουν την τιμή από το χωράφι στο ράφι. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν θα προσφέρει τίποτα το καλάθι του νοικοκυριού, σας είπα, ως οικονομία στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. Θα το δούμε στην πορεία. Γιατί όταν δεν υπάρχουν κανόνες και ξεκάθαρη λύση, κύριε Κανελόπουλε, με υπουργική απόφαση ότι για το καλάθι του νοικοκυριού υπεύθυνη και μόνο θα είναι η περιβόητη δημαία που έφτιαξε ο κύριος Γεωργιάδης και αποκτεί τους ελεκτικούς μηχανισμούς των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων και των διευθύνσεων εμπορίου, τότε καταλαβαίνετε, με 20 άτομα να ελέγξει όλη την επικράτεια για την ακρίβεια, αμή τι άλλο είναι κοροϊδία. Και να λέει ότι έχει επιβάλει τα περισσότερα πρόστιμα και τα μεγαλύτερα πρόστιμα, όχι μόνο μας εμπέζει, αλλά η λογική του κυρίου Γεωργιάδη είναι: δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος, εμένα με ενδιαφέρει τι λέω εγώ. Ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Φαντάζομαι και από αύριο που μπαίνει στην εξίσωση το συγκεκριμένο, κρατάω τον προβληματισμό και από τους δύο και ιδιαίτερα από τον κλάδο των αρτοπιών, γιατί επαναλαμβάνω, ξέρουμε το πόσο οι επιχειρήσεις αυτές στηρίζουν, με την κοινωνική τους αναφορά, εγώ θα πω, την ίδια την καθημερινότητά μας, και το έχουν πράξει όλο αυτό το διάστημα. Να ευχηθούμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ.